Γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε νηστίσιμο τσουρέκι. Έτσι, θα το κάνουμε με κούπες για να το φτιάξετε όλοι, γίνεται φανταστικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να κάνετε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, οι κούπες που έχω χρησιμοποιήσει είναι αυτή και αυτή. Αυτό έχει χωρητικότητα 250 ml. Γραμμάρια, έτσι, και αυτή εδώ έχει 125, εντάξει. Λοιπόν, τρία πακετάκια μαγιά των 25 γραμμαρίων, έτσι, 75 γραμμάρια θέλουμε. Εδώ έχω ένα φλιτζάνι γεμάτο, ζάχαρη. Εδώ έχω χλιαρό νερό 3 των 125. 3. Ανακατεύουμε καλά. Μπορείτε να βάλετε και ξερή μαγιά 3 με 4 φακελάκια. Αλεύρι σκληρό για τσουρέκια. Κάνουμε ένα πάπλωμα. Περιμένουμε να βγάλει ραΐσματα από πάνω για να είμαστε σίγουροι ότι η μαγιά μας είναι ενεργοποιημένη, ότι είναι σωστή, έτσι. Το νεράκι που βάλαμε είναι λίγο χλιαρό. Περιμένουμε 5-10 λεπτά. Αφού αφήσαμε 10 λεπτά θα αρχίσει να σας κάνει ραΐσματα το αλεύρι, εντάξει. Εγώ έχω κάνει μια τρύπα εδώ και βλέπω ότι ανεβαίνει, οπότε είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, μια τσιπιά αλάτι. Μισό φλιτζάνι πορτοκάλι χυμό. Δύο-τρία δάκρυα μαστίχα. Έτσι. Στη μύτη του κουταλιού είναι. Μία τσιμπιά δηλαδή. Μισό κουταλάκι του γλυκού κάρδαμο. 2-3 κουταλιές μαχλέπι του γλυκού. Έτσι, 15 γραμμάρια περίπου. Ξύσμα από 2 πορτοκάλια, 2 βανίλιες, και πάμε να ανακατέψουμε. Προσθέτουμε αλεύρι. Εδώ έχω μισό φλιτζάνι σπορέλαιο, έτσι, ή καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο, ό,τι θέλετε εσείς. Πάμε να βάλουμε και το υπόλοιπο αλεύρι. Πολλές κυρίες θα με ρωτήσετε αν μπαίνει για όλες τις χρήσεις. Καλό είναι το τσουρέκι να το κάνουμε με αλεύρι ειδικό που είναι για τσουρέκι. Τώρα, αν δεν έχετε και θέλετε σόνι και καλά να το φτιάξετε, μπορείτε να βάλετε για όλες τις χρήσεις, θα σας πάρει παραπάνω αλεύρι. Σμπορούμε, εννοείται, όσες κυρίες έχετε μίξερ, το βάζετε σε μίξερ, σε κουζινομηχανή. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο. Και το υπόλοιπο αλεύρι. Και πάμε τώρα να ζυμώσουμε. Όσο ζυμώνετε, τόσο πιο αφράτο γίνεται. Το αλεύρι που χρησιμοποίησα είναι 6 φλιτζάνια, έτσι, 900 γραμμάρια είναι το σύνολο. Λοιπόν, το ζυμάρι μας όπως βλέπετε είναι έτοιμο. Εντάξει, κοιτάξτε τι ωραίο ζυμάρι που είναι. Είναι λίγο σφιχτό, έτσι, μην το φοβάστε όμως, γιατί στο φούσκωμα που θα κάνει, έτσι, θα διορθωθεί.
Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε σπορέλαιο. Θα βάλουμε το ζυμάρι μας μέσα. Θα το χαράξουμε να αναπνέει. Θα σκεπάσουμε με μεμβράνη και θα το βάλουμε σε ζεστό σημείο, σε ζεστό μέρος, έτσι, μέχρι να φουσκώσει, να διπλασιαστεί τουλάχιστον. Έτσι, θα σας πάρει γύρω στη μία ώρα, 40 με 50 λεπτά εκεί περί. Η ζύμη μας έχει διπλασιαστεί. Θα την ξεφουσκώσουμε λιγάκι. Και πάμε τώρα να κόψουμε κομμάτια. Έχουμε κόψει τη ζύμη μας και την έχουμε χωρίσει σε 9 ίσα κομμάτια. Έχουμε ανοίξει τα κορδόνια μας. Σας δείχνω τώρα πως γίνεται η πλεξούδα. Θα σας δείξω και πως ανοίγεται σε λιγάκι. Λοιπόν, εδώ θα το κλείσουμε. Γυρνάμε ανάποδα και συνεχίζουμε το πλέξιμο. Θα το γυρίσουμε. Εδώ θα το κόψουμε με το χέρι μας και θα το βάλουμε από κάτω για να μην ανοίξουν τα κορδόνια. Το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και εδώ. Κόβουμε, πιέζουμε να ανοίξει λιγάκι και μπαίνει από κάτω. Το τσουρέκι μας είναι έτοιμο. Εντάξει. Θα το βάλουμε σε μία λαδόκολλα και θα το βάλουμε στο ταψί. Δεν χρειάζεται να το ανοίξει το όλο αμέσως, έτσι. Το αφήνετε στην άκρη, παίρνετε το επόμενο. Το αφήνετε. Ανοίγουμε και το επόμενο. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε χρόνο να ξεκουραστούν λίγο τα ζυμάρια για να ανοίξουν λίγο πιο εύκολα. Εντάξει. Όταν βλέπετε το ζυμάρι δεν γυρνάει πίσω, σημαίνει ότι έχουμε ένα καλό ζυμάρι. Πάμε να ανοίξουμε και το τρίτο. Ποτέ δεν ξεκινάμε από εδώ. Καλύτερα να ξεκινήσετε από τη μέση. Παίρνετε τα δύο. Τις δύο άκρες και ξεκινάτε να κάνετε την κοτσίδα. Στο τέλος πιέζετε για να κρατηθεί η κοτσίδα. Γυρνάμε ανάποδα και συνεχίζουμε το πλέξιμο. Το γυρνάμε από την καλή του. Και τι θα κάνουμε τώρα, παίρνουμε εδώ και κόβουμε. Και μπαίνει από κάτω. Το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ. Κόβουμε. Έτσι. Αυτό το κάνουμε για να μην διαχωριστούν τα κορδόνια μεταξύ τους. Και το βάζουμε από την κάτω μεριά. Το τσουρέκι μας είναι έτοιμο. Αφήνουμε τα τσουρέκια μας να ξεκουραστούν τουλάχιστον για 25 λεπτά και θα ανάψουμε το φούρνο στους 150 βαθμούς αέρα ή 160 αντιστάσεις. Όπως σας είπα, 20 λεπτά μετά, αφού τα έχουμε αφήσει και έχουν φουσκώσει, θα βάλουμε ένα ποτήρι νερό ζεστό, έτσι, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη, μπορείτε αν θέλετε να βάλετε και μέλι. Ανακατεύουμε να λιώσει η ζάχαρη. Κοιτάξτε, έχουν γίνει τέλεια. Τα λύφουμε με ζεστό νερό και είτε τους βάζετε σουσάμι είτε βάζετε αμύγδαλο φιλέ. Αυτό είναι στην κρίση τη δική σας. Βάλτε νεράκι, μην το φοβάστε. Καλό του κάνει, έτσι κι αλλιώς χλιαρό είναι το νερό. Θα πασπαλίσουμε με αμύγδαλο φιλέ.
Το ίδιο ακριβώς το κάνουμε και με τα υπόλοιπα, έτσι. Βάζετε νεράκι, μην το λιπάστε. Θα φουρνίσουμε για 30 λεπτά περίπου, 150 βαθμούς αέρα ή 160 βαθμούς αντιστάσεις. Τα τσουρέκια μας είναι έτοιμα. Τι να σας πω τώρα, τα βλέπετε και μόνοι σας. Κοιτάξτε, ένας αφρός. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!